Καλή σας μέρα. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση του περιστατικού, το οποίο όλοι ακούσατε και είδατε και ακούσατε χθες. Οι δύο ομάδες νομίζω ότι δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες, αλλά μικρο έτσι αποκλίσεις από την αναμενόμενη πορεία, εμείς τουλάχιστον στην ομάδα μας είχαμε. Οι συνάδελφοι της δικής μου ομάδας, ο κύριος Βούλγαρης, ο κύριος Παπαχρήστος από την αντίπαλη ομάδα, θα τρέξουν το περιστατικό και περιμένουμε τα σχόλια όλων, όπως θα υπάρξουν και σχόλια από μέρους μας, από μένα και τον κύριο Σκολαρίκο. Λοιπόν, ο κύριος Βούλγαρης ξεκινάει την παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι σε μορφή εικονικού ασθενή, όχι όπως θες με διαφάνειες, είναι λίγο διαφορετική, αλλά είναι το ίδιο περιστατικό, έτσι μην σας μπερδέψει η παρουσίαση. Και ο εικονικός ασθενής είναι στους εικονικούς ασθενείς στην ιστοσελίδα, μπορείτε να το πάρετε και μετά ως τεστ. Όπως μαζί με άλλους 13, πόσους έχουμε. Καλημέρα και από μένα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι ήσασταν χθες. Οπότε δεν θα προσθέσουμε τίποτα ιδιαίτερο. Ο ασθενής μας, ο εικονικός, είναι οριακά παιδιατρικός ασθενής, 15 ετών. Το πρώτο του σύμπτωμα δεν είχε τίποτα, κανένα πρόβλημα στη ζωή του μέχρι τώρα. Έκανε ένα κολλικό στον αριστερό νεφρό, ένα πόνο στον αριστερό νεφρό. Πήγε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Φαντάζομαι δεν τον είδε ουρολόγος, τον είδε χειρουργός, του έδωσε κάποια παυσίπονα και του είπε να επισκεφτεί ουρολόγο. Τον επισκέφτηκε μετά από μερικές μέρες. Και όπως φαντάζομαι αυτό που θα κάναμε όλοι μας, αυτό που του ζήτησε ο ουρολόγος ήταν πρώτα μία ακτινογραφία απλή NOC, η οποία... Καλύτερα αυτό. Έχω. Η οποία όπως βλέπουμε καθαρά έδειξε μία μεγάλη πέτρα στην αριστερή πίεδο, 2,5 εκατοστά. Και στη συνέχεια του συναισθήθηκε από τον ίδιο ουρολόγο να κάνει μία αξονική. Νομίζω χθες συμφωνήσαμε όλοι, τουλάχιστον στη δικιά μας ομάδα, ότι αυτό θα κάναμε οι περισσότεροι. Η πέτρα στην αξονική δείχνει να είναι σφινωμένη στη περιορητηρική συμβολή. Προκαλεί μία υδρονέφρωση στον αριστερό νεφρό. Το επόμενο βήμα, το είχαμε συζητήσει χθες, οι περισσότεροι συμφωνήσαμε για κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε στο συγκεκριμένο ασθενή. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος ασθενής έκανε ανοιχτή πιελολιθοτομή αριστερά. Χρήστο. Λοιπόν, εδώ θα λίγο την πρώτη παρέμβαση. Χθες η ομάδα, η δική μας τουλάχιστον, συμφώνησε ότι η επιλογή της ανοιχτής πιελολιθοτομής ήταν μια μάλλον υπερβολική επιλογή. Ωστόσο, υπήρξε ένα σχόλιο από έναν συνάδελφο, το βρίσκω αρκετά έτσι, λογικό, ότι καμιά φορά πρέπει να δούμε σε τι συνθήκες βρισκόταν ο ασθενής τη μέρα εκείνη, ποιος τον αντιμετώπισε, πού ήταν, αν ήταν σε ένα νησί του Αιγαίου χειμώνα καιρό ενδεχόμενα, να ήταν μια αποδεκτή επιλογή, γιατί αυτό μπορούσε να κάνει. Αυτό που εμένα που με έκανε εντύπωση και θέλω το σχόλιο λίγο του κ. Σκολαρίγου πρώτα είναι ότι δεν υπήρξε μεγάλη ομοφωνία στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή οι περισσότεροι πρότειναν διαδερμική. Σχεδόν κανείς δεν θα είχε διάθεση να πάει με το εύκαμπτο από κάτω. Αντρέα, τι λες γι' αυτό? Να κάνω ένα σχόλιο κι εγώ. Και η δικιά μας η ομάδα, Χρήστο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, συμφώνησε ότι για το ανοιχτό χειρουργείο είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ξεκινάω με το σχόλιο του κυρίου Γιαννακόπουλου. Αν δείτε στα guidelines, και νομίζω ο Στέλιος το έχει και σημειωμένο πιο κάτω στο περιστατικό μας, γράφει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το λίθο εξαρτάται και από τα υλικά, τα εργαλεία τα οποία έχουμε διαθέσιμα. Να σας πω ότι στην ομάδα των guidelines έγινε ένα debate καλό, γιατί το ότι δεν έχουμε τα εργαλεία, προσωπικά υποστήριζα, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε στον άρρωστό μας ό,τι θέλουμε, επειδή δεν έχουμε τα εργαλεία ή δεν έχουμε την ειδικότητα. Μπορούμε να πούμε στον άρρωστο από το νησί σου, αντιμετωπίζω το τοξικό πρόβλημα και σε στέλνω.
Δεύτερο κομμάτι, είπαμε χτες με τη δικιά μας την ομάδα ότι ίσως στις διαφάνειες, το multiple choice, θα έπρεπε να υπάρχει και μία επιλογή ακόμα, δηλαδή ο συνδυασμός εύκαμπτου, άκαμπτου. Εύκαμπτου της ουρετηροσκόπησης και διαδερμικής, που ίσως είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα το συζητήσουμε αν χρειάζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Εναλλακτικά, όλοι γνωρίζετε ότι πια η εύκαμπτη ουρετηροσκόπηση και στα guidelines έχει μπει ισόποσα με την διαδερμική για τους λίθους αυτούς και νομίζω και από προσωπική εμπειρία πολλοί συνάδελφοι το γνωρίζετε. Κάτι που ήταν σχόλιο δικό μου, Στέλιο, χτες είναι έχουμε να κάνουμε με την ουρήθρα ενός 15χρονου. Και είπα στα παιδιά ότι εγώ δεν θα ήθελα πολύ εύκολα να δουλέψω μέσα στο ουροπητικό του από κάτω σε ένα 15χρονο για 2 ώρες. Δεν ξέρω πια. Είναι και η γνώμη των συναδέλφων. Ούτε εγώ θα ήθελα. Στέλιο, ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι εγώ πριν πάμε σε αυτό που... Εντάξει, μια χαρά. Από άποψη νομική, αυτό που είπατε πολύ σωστά ότι δεν είναι ένα επίγον περιστατικό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοποθέτηση pigtail και όπου και να είναι, σε όποιο νησί της Ελλάδας και να είναι, σε δεύτερο χρόνο να πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο και να χειρουργηθεί όπως έπρεπε. Αν αυτός ο 15χρονος μετά από μερικά χρόνια κάνει μήνυση και πει εμένα δεν μου αρέσει η τομή που έχω, η κύλη που έχει προκαλέσει με τα χειρητική αυτή η τομή, θα ξέρω ότι θα έπρεπε, ότι υπήρχε πολύ καλύτερη λύση και δεν μου την προσφέρατε. Νομικά θα ήμασταν καλυμμένοι. Στέλιο, δεν ξέρω να σου πω. Υποθέτω ότι στο δημόσιο σύστημα υγείας η μήνυση θα πήγαινε προς το νοσοκομείο και όχι προσωπικά στο γιατρό. Υποθέτω και το νοσοκομείο θα όφιλε. Τώρα, για έναν ιδιώτη γιατρό, πιθανολογώ ότι ένας ιδιώτης γιατρός δεν θα την έκανε αυτή την κίνηση. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, το περιστατικό ήταν σε δημόσιο νοσοκομείο, οπότε ίσως καμιά φορά, ξέρετε, οι γιατροί που δουλεύουν σε δημόσιο νοσοκομείο κρυβόμαστε και λίγο πίσω από το σύστημα. Εντός εισαγωγικών κρυβόμαστε. Δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι μας καλύπτει το σύστημα. Ίσως για έναν ιδιώτη θα ήταν πιο σοβαρό. Να επανέλθω στο σχόλιο του Ανδρέα ότι για την ουρήθρα, εγώ συμφωνώ, δεν θα ήθελα να δουλέψω 2 ώρες εκεί μέσα. Αυτό όμως το οποίο χθες κουβεντιάσαμε, εμείς, δική μας ομάδα και σχεδόν συμφωνήσαμε, δεν ξέρω για την άλλη ομάδα, είναι το θέμα του ανοιχτού χειρουργείου. Συνάδελφοι, εγώ χθες το είπα στη δική μας ομάδα, το λέω και σε όλους μαζί, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή ένδειξη για ανοιχτό χειρουργείο σε κανένα περιστατικό. Συγχωρήστε με λίγο που θα διαφωνήσω ακόμα και με τα guidelines που έχουν ένα πίνακα με indications για open surgery. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα περιστατικό που θέλει ανοιχτό χειρουργείο. Θέλω να με βοηθήσετε. Κάποιος να με βοηθήσει. Το μόνο που είπαμε εμείς στην ομάδα χθες, σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή το ποσοστό πλέον του ανοιχτού χειρουργείου έχει πέσει περίπου στο 1%. Το μόνο που είπαμε χθες και νομίζω ότι συμφωνήσαμε στην ομάδα είναι ότι στην περίπτωση που συνυπήρχε παράδειγμα μια στένωση πυλεουρητηρικής συμβολής και κάποιος δεν μπορούσε να επέμβει λαπαροσκοπικά, εκεί ίσως να ήταν λίγο πιο αποδεκτό το ανοιχτό χειρουργείο, υπό την έννοια του να διορθώσει ταυτόχρονα και τα δύο προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα ήταν περισσότερο αποδεκτό το ανοιχτό χειρουργείο. Σύμφωνοι, αλλά πάμε πάλι στην ίδια συζήτηση. Γιατί να είναι αποδεκτή μια ανοιχτή πυελοπλαστική και να μην είναι αποδεκτή μια ανοιχτή πυελολιθοτομή? Δηλαδή, εγώ την ίδια ένσταση για την ανοιχτή πυελοπλαστική έχω και εδώ. Διαφωνώ για την ανοιχτή πυελοπλαστική. Εγώ διαφωνώ και με την ανοιχτή πυελολιθοτομή. Σε αυτό που λέτε δεν το συζητάμε, έχετε δίκιο. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ, αυτό θεωρητικά προϋποθέτει ένα σύστημα τόσο οργανωμένο, το οποίο θεωρητικά θα παρέπεμπε στο κάθε κέντρο τα αντίστοιχα περιστατικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, συγγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση για να το κλείσουμε λίγο το θέμα. Θεωρώ ότι υπάρχουν 2 λογικές. Μία λογική είναι ότι τι πρέπει να κάνουμε πραγματικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα. Και το λέω χρόνια, παρόλο που δεν είμαι αυτός που κάνει τέτοια χειρουργία, ότι το τέλειωσε το ανοιχτό χειρουργείο, έχει τελειώσει για την ουρολογία. Και το λέω όμως σαν μία πρόκληση για το σύστημα. Όταν υπάρχει ένα σύστημα που τα νοσοκομεία που εκπαιδεύουν δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τους ουρολόγους που βγαίνουν σε όλα αυτά που λέτε. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει ο εξοπλισμός, δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι συστημικό πρόβλημα, οπότε μην αναρωτιέστε γιατί. Δηλαδή, τι θα πρέπει να το μεταφράσω εγώ απλό, να κάνω εγώ Στέλιο, επειδή γνωριζόμαστε και έχω την άνεση που νομίζω ότι θα υπάρχουν κάτω. Συγγνώμη, δηλαδή εγώ θα βγω και επειδή τέλειωσα στο νοσοκομείο Χατζηχρήστου, έτσι για να μην ονοματίζω κάποιο, όπου δεν έκαναν και κάναμε ανοιχτό και κάναμε ανοιχτό και τον προστάτη, θα πρέπει να βγω και να στέλνω και να γίνω συνταγογράφος ουρολόγος.
Αυτό το πρόβλημα είναι για το σύστημα. Και έχουμε ευθύνη εμείς, όχι κάτω. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και το συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει λύση προς το παρόν. Γιατί υπάρχει η ασυνονοησία μεταξύ μας. Διευθυντών, κλινικών, ΕΣΥ, πανεπιστημιακών κτλ. Έτσι με τις εξειδικεύσεις. Άρα, ας μην είμαστε απόλυτοι, γιατί και αυτά τα πράγματα, επειδή έχουμε και το βίντεο και γράφονται, έτσι, και μπορεί κάποιος που θα κάνει μία ανοιχτή, μετά να βρει κάποιος κύριος τάδε, και επειδή ανέφερε ο Στέλιος ότι πάει και κάνει παράπονο άρρωστος, και να το πάρει το κομματάκι και να πει ορίστε οι τοποθετήσεις. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όπως ακριβώς δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνουν όλοι οι ρομπότ προστατευτομή. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα μεταξύ μας. Άμα είχαμε σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος ρομπότ, το διπλό σύστημα με τον εκπαιδευτή δίπλα, θα έπρεπε να γίνεται άλλη επέμβαση. Εκεί έπρεπε να μαθαίνουμε, γιατί αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το αύριο. Εξειδικευόμενος για 30 χρόνια. Λοιπόν, οπότε κλείνει εκεί πέρα το τέτοιο. Και μην αγνοούμε επίσης ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απομονωμένοι, οι οποίοι πρέπει να βγάλουν δουλειά, είμαι σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, σε μια πρωτεύουσα βέβαια νομού, δεν μπορώ να στέλνω όλα τα περιστατικά. Γιατί δεν έχει τον εξοπλισμό και μου λέει ο διευθυντής, δεν μπορώ να στον φέρω. Και τα κάνω, του λέω, εγώ δεν χειρουργώ, κάθομαι, θα με διώξουνε. Έτσι, είναι πολλά τα θέματα. Το κλείνουμε εδώ και προχωρούμε επί της ουσίας, γιατί ήταν ένα εκπληκτικό περιστατικό, πραγματικά έμαθα τόσα πολλά χθες και σας ευχαριστώ και τους δύο. Σαν ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζηχρήστου, τα καινούργια μέτρα τα οποία έρχονται στη χώρα μας θα λύσουν το πρόβλημα αυτό το οποίο έχουμε με έναν πολύ καλό, άμεσο, γρήγορο τρόπο. Και σε λίγο θα εμείνουμε αρκετά λίγοι, ούτως ώστε να φτιάξουμε και την εκπαίδευση. Προχωράμε, Χρήστο. Λοιπόν, ο ασθενής μας προχώρησε σε ανοιχτό χειρουργείο, όπως είπαμε. Τώρα εδώ βλέπουμε στη διαφάνεια ότι, όπως συμφωνήσαμε όλοι, δεν είχε ένδειξη για ανοιχτό χειρουργείο, οπότε μένουν οι τέσσερις επιλογές. Πρακτικά, επί της ουσίας, η κουβέντα έγινε για το 2 και το 3, δηλαδή για την ΕΦΚΑΜ, τη ουρίτιρο νεφροσκόπηση και για τη διαδερμική. Έγινε συζήτηση για τη λιθοτριψία και το τι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα μπορεί να έχει σε έναν ασθενή 15 ετών. Και πρακτικά καταλήξαμε ότι πιθανότατα το 2, το 3 ή ο συνδυασμός τους είναι καλύτερη λύση για τον ασθενή. Δεν ξέρω εσείς στην ομάδα σας αν είπατε κάτι διαφορετικό. Εμείς είπαμε το 3 στην ομάδα μας. Διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Είχαμε κάποιες απόψεις για το 2, αλλά νομίζω επικράτησε στην ομάδα μας το 3. Σαφέστατα. Να προχωρήσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε για το περιστατικό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τον Λίθο, ο οποίος απομονώθηκε. Κάναμε κάποια συζήτηση σχετικά με το αν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για τη σύσταση του Λίθου. Από εκεί και πέρα, η κουβέντα είχε να κάνει με το ποια είναι η περαιτέρω αντιμετώπιση. Χειρουργήθηκε ο άρρωστος, πήγε καλά, βγήκε η πέτρα. Η συζήτηση Χρήστο, μια ερώτηση περαιτέρω. Που την ακούμε πολύ συχνά προς το ακροατήριο και προς εμάς τους ίδιους. Βλέπουμε ένα λίθο, έχουμε ένα λίθο στα χέρια μας. Μπορούμε να ξέρουμε με το που τον βλέπουμε τη σύσταση, τι λέει το ακροατήριο. Να πούμε αυτός, να, είναι τέτοιος λίθος. Είναι λίθος οξαλικού ασβεστίου, είναι λίθος ουρικού αυτός, ρε παιδί μου. Είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρω παλιότερα αν το ακούγατε ή αν το ακούγατε στα νοσοκομεία σας. Κύριε Χατζηχρήστο. Να, αυτός είναι ο λίθος. Και για να προλάβω τις καταστάσεις έλεγα πάντα, γράφει το βίντεο, τόσο βλάκα σήμερα γαμώτο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Το χάνω πάντα. Στέλιο. Εγώ είμαι από τους έξυπνους. Λοιπόν, δεν θα σας πω ότι μπορώ να αναγνωρίσω όλους τους λίθους, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορώ να καταλάβω περίπου γιατί πρόκειται. Ας πούμε αυτός ο λίθος, βέβαια η φωτογραφία αλλάζει λίγο τη χρειά των χρωμάτων. Αν τον δει κανείς, αν τον λέει κανείς με το μάτι, είναι ένας λίθος που κάνει από μακριά μπάμ ότι είναι κυστήνη. Δηλαδή αν έχεις δει 5 κυστήνες, τον αναγνωρίζεις. Μπορείς να αναγνωρίσεις το ουρικό οξύ όταν δεις αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Λίγη λίθη είναι πορτοκαλί σε χρώμα. Είναι ουρικού οξέως αυτή στην τυπική, στην πιο τυπική τους τέτοια, στην πιο τυπική τους, ας πούμε, εμφάνιση. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω, για να προλάβω και εγώ τον Ανδρέα, ότι μπορείς να βάλεις τη σφραγίδα με το μάτι. Αλλά ας πούμε αυτόν τον λίθο και μέσα στο όλο κλινικό σενάριο, το 15χρονο
με την τόσο πρώιμη εμφάνιση λίθου, αυτός ο όμορφος κυτρινοπός λίθος. Δεν θα έκανα όμως τίποτα, για να ξεκαθαρίσω, τίποτα χωρίς να πιστοποιήσω αυτό που αρχικά έχω σαν εντύπωση, έτσι, ξεκάθαρα πάνω. Αυτό που βλέπετε λοιπόν με το μάτι για να ξεκινήσουμε το debate άγρια είναι παντελώς αναξιόπιστο, γιατί μας ενδιαφέρει η σύσταση του λίθου σε τι ποσοστό, αν είναι 100% κυστήνη ή όχι. Μας ενδιαφέρει αν είναι αμυγής ο λίθος ή όχι. Παίζει κάποιο ρόλο για τον άρρωστό μας. Επομένως, ναι, σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε και ο Στέλιος που κάνει συνεχόμενα πέτρες έχει την εμπειρία, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε δει πουθενά να υπάρχει μια κατευθύντρια οδηγία να είναι γραπτός ότι με αυτό θα ακολουθήσει η θεραπεία για τον άρρωστό μας ή θα πούμε στον άρρωστο να αυτός είναι ένα ασβέστιο αυτός ο λίθος. Προχωρώντας λοιπόν, τέθηκε το ερώτημα τι γίνεται περαιτέρω με τον ασθενή. Είχαμε τέσσερις επιλογές: να αναλύσουμε μόνο το λίθο, να μην κάνουμε τίποτα και να ξαναδούμε τον ασθενή τρεις μήνες μετά το χειρουργείο, να αναλύσουμε το λίθο και να κάνουμε πλήρη μεταβολικό έλεγχο και να μην κάνουμε κανέναν επιπλέον έλεγχο. Σχεδόν ομόφωνα επιλέξαμε το ότι πρέπει να αναλύσουμε το λίθο και να κάνουμε πλήρη μεταβολικό έλεγχο, υπό την έννοια ότι έχουμε έναν ασθενή 15 ετών, ανήκει σε γκρουπ υψηλού κινδύνου για υποτροπή της λιθίασης. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε τι μεταβολική διαταραχή υπάρχει από πίσω, ώστε να προλάβουμε μια νέα υποτροπή. Άρα, καταλήξαμε στο 3 σχεδόν ομόφωνα. Το οποίο όμως, να πω, Χρήστο, ότι από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, δεν ήταν ομόφωνο από τα guidelines. Τα guidelines λένε ότι πρέπει να κάνουμε ανάλυση μόνο του λίθου σε όλους τους ασθενείς σίγουρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες υποκατηγορίες ασθενών που μπορεί να χρειάζεται και πλήρης μεταβολικός έλεγχος. Απλώς δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουμε το περιστατικό και το τι έγινε στην πραγματικότητα. Όχι, μισολογική. Η ομάδα ότι... η δική μας περίπου το ίδιο, στο ίδιο κατέληξε. Απλά είπαμε ότι εδώ είναι high risk εξορισμού γιατί είναι παιδί παύλα έφηβος. Έτσι, μπαίνει στην κατηγορία των high risk των formers. Επομένως θέλει πλήρη μεταβολικό έλεγχο. Αν ήταν όμως 25 χρονών, θα μπορούσε να πει κανείς ότι για πρώτο επεισόδιο εγώ μένω στην ανάλυση μόνο του λίθου. Βέβαια, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Αν επιτρέπετε, με το που θα κάναμε την ανάλυση του λίθου και θα έβγαινε και στήνη, αμέσως θα προχωρούσαμε σε πλήρη, έτσι, λόγω της σύστασης, έτσι κι αλλιώς. Απλώς να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί είχα μια ερώτηση χτες. Όταν λέμε ανάλυση του λίθου, δεν είναι μόνο, είναι ανάλυση του λίθου και βασικός έλεγχος για όλους τους αρρώστους. Και θα δείτε, υπάρχει ένας πίνακας με το τι πρέπει να μετράμε. Δηλαδή ασβέστιο, φόσφορο, τον βασικό έλεγχο αιματολογικό που κάνουμε στον άρρωστό μας. Σε όλους. Βασικός έλεγχος σε όλους. Βασικός έλεγχος σε όλους. Βασικός έλεγχος. Συμφωνεί και η άλλη ομάδα. Γιατί λίγο τα μπερδεύουμε τώρα. Τα guidelines μιλούν για stone analysis. Τώρα, με αυτό υπονοείται και τον βασικό έλεγχο, ο οποίος είναι τι ο βασικός έλεγχος. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει. Για πες μας λίγο το πακέτο του βασικού έλεγχου. Stone ανάλυση είναι της πέτρας, δεν είναι βασικός. Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και εγώ εγώ έτσι τα διάβασα, κύριε Χολαρίκο, μάλλον δεν τα γράψατε καλά. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει καλά τα guidelines. σε όλο τον κόσμο λοιπόν που έρχεται, είναι απαραίτητα δύο πράγματα. Πρώτον, η ανάλυση του λίθου και ο βασικός έλεγχος, εξετάσεις αίματος χειρών. Απλές, δεν μιλάμε για κάτι. Δεν έχουμε τα guidelines, να δείτε όλο τον πίνακα. Βασικός έλεγχος δεν σημαίνει κάνω ένα πλήρη μεταβολικό έλεγχο με ανάλυση ούρων 24 ώρου. Ο πλήρης μεταβολικός έλεγχος που με ρωτήσε κάποιος από τους συναδέλφους, δηλαδή πλήρης, πώς θα κάνουμε πλήρης. Πλήρης μεταβολικός έλεγχος σημαίνει δύο δείγματα 24 ώρου ανάλυση ούρων. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει πια πλήρης μεταβολικός έλεγχος με βάση τα guidelines και τα δικά μας τα ευρωπαϊκά αλλά και τα αμερικάνικα. Άρα σε κάθε άρρωστο θα του στείλετε την εξέταση του αίματός του, το ασβέστιο, την ουρία του, την κρεατινίνη του, ένα πίνακα που έχουμε και σε κάθε άρρωστο, είναι ο βασικός έλεγχος, σε κάθε άρρωστο δεν θα κάνετε ανάλυση ούρων 24 ώρων, αλλά θα δείτε το pH των ούρων του σε κάθε άρρωστο που είναι στο βασικό του έλεγχο και εφόσον μπορούμε θα έχουμε ανάλυση του λίθου. Και υπάρχει ένας άλλος αλγόριθμος στο τέλος των guideline που λέει ότι επειδή στο 30% των περιπτώσεων δεν έχουμε στα χέρια μας την ανάλυση του λίθου, πώς θα πρέπει να ψάξουμε, είναι στο τέλος των guideline. Δηλαδή και ακτινολογικά και με τον έλεγχο του αίματος και με τον έλεγχο των ούρων. Επομένως, σε κάθε έλεγχο, σε κάθε άρρωστο, επαναλαμβάνω, κάνεις ένα βασικό αιματολογικό έλεγχο και μία ανάλυση ούρων βασική,
Δηλαδή το pH των ούρων σε ενδιαφέρει σε αυτούς τους αρρώστους, σε κάνεις ανάλυση λίθο εφόσον μπορείς και την έχεις και είναι πολύ βασικό. Και θα το δείτε παρακάτω στους αλγόριθμους. Και όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέμε πλήρη μεταβολικό έλεγχο, έχει απλοποιηθεί αρκετά, θέλουμε ανάλυση ούρων 24ωρου, δύο δείγματα. Τουλάχιστον αυτά λένε τα guidelines. Να συνεχίσουμε. Προχωρήστε. Τέλος πάντων, επειδή τα πράγματα ακούγονται τόσο μπερδεμένα, ο συνάδελφός μας τα απλοποίησε εκεί και δεν έκανε τίποτα. Απλά, κανένας έλεγχος, να προχωρήσουμε το περιστατικό. Έγινε, ποιο επιλέγουμε εμείς πρέπει να λέμε εδώ ή ποιο έγινε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Όλοι ποιο έγινε. Θα απαντούσαμε εμείς. Συμφωνούμε ότι είναι το τρίτο, ναι. Να το πούμε για τους εικονικούς, είναι τι είναι το σωστό θα χτυπάτε. Επειδή θα το πάρετε και στο σπίτι σας και είναι πάρα πολύ μπαίνουνε στους εικονικούς. Επειδή ασθενείς είναι, όπως είπε ο κ. Γιανακόπουλος, υψηλού κινδύνου, stone former, είναι το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν υπευλήθησε κανέναν έλεγχο απολύτως και δυστυχώς μετά από 2 χρόνια ήρθε το πρώτο σύμπτωμα, ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία. Έγινε μία νοκ και το αποτέλεσμα το βλέπετε εδώ. Είναι ένας, χαρακτηρίζεται ημικοραλιοειδής λίθος. Έχουμε το δίχτυ λίγο να δείχνουμε που είναι οι πέτρες, παρακαλώ. Βλέπετε έναν ημικοραλιοειδή λίθος στον αριστερό νεφρό. Ακριβώς. Αυτό που συζητούσαμε χθες στη δικιά μας ομάδα, φαντάζομαι και στον κύριο Σκολαρίκου το ίδιο λέγατε, δεν είναι ακριβώς ένας συμπαγής, ένας τυπικός κοραλιοειδής λίθος. Στην ουσία είναι ένας λίθος που αποτελείται από 3 κομμάτια. Ένα ελεύθερο κομμάτι στον άνω πόλο, ένα μεγάλο κομμάτι στην πίελο και ίσως στη μέση καλλικική ομάδα και ένα στον κάτω πόλο. Αυτή έτσι καθαρά εμπειρικά τώρα το λέμε αυτό, είναι μια κλασική απεικόνιση λίθου κυστήνης σε μορφή κοραλιού. Η λίθη κυστήνης δεν είναι όπως ο στρουβίτης όταν γίνονται κοράλια, που είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Είναι κομμάτια, θα έλεγα, σαν ένα παζλ. Είναι το κεντρικό της πιέλου. Θα δείτε, μπορεί να δείτε μια επέκταση στον κάτω κάλικα όπως εδώ. Φαίνονται αυτόνομες πέτρες που η μία είναι δίπλα στην άλλη. Και όταν το βλέπετε αυτό, δηλαδή βλέπετε κεντρικό κομμάτι και στους κάλικες μικρά αυτόνομα στρογγυλά, να σας μπαίνει πάντα η ιδέα ότι αυτός πιθανόν να είναι λίθος κυστήνης. Απεικονιστικά. Είναι καθαρά εμπειρικό. Τι θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση? Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν θα μας δυσκολέψει ιδιαίτερα. Στη δικιά μας ομάδα συμφωνήσαμε ομόφωνα, νομίζω, ότι θα κάναμε διαδερμική νεφροδιθοτριψία. Ναι, δεν υπήρχε καμία διαφωνία σε αυτό. Όλοι είπαν ότι κανένας δεν θα τολμούσε να χειρουργήσει ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά έναν ασθενή ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί σε ένα ανοιχτό χειρουργείο. Οπότε σίγουρα η επιλογή ήταν αυτή με τη δική σας ομάδα. Και για να μην υπάρχουν παραγνωρίσεις, Χρήστο, αυτό που λες, και μη χειρουργημένος να ήταν ο άρρωστος, ναι, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βάλουμε ένδειξη να χειρουργηθεί αυτός ο 17χρονος πια ή οποιοδήποτε άλλος άρρωστος με ανοιχτό χειρουργείο. Άρα η απάντηση σωστή είναι το 5. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, δεν έγινε τίποτα από αυτά που λέμε εμείς τώρα και επί της ουσίας τοποθετήθηκε ένα πικτέιλ και στον άρρωστο έγινε εξωσωματική λιθοτριψία. Προγραμματίστηκε. Βγήκε πικτέιλ και προγραμματίστηκε να γίνει εξωσωματική. Απλά προγραμματίστηκε, δεν έγινε. Okay. Τώρα με την επιλογή αυτή δεν βρήκαμε κάποιον συνάδελφο που να συμφωνεί. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε στην ομάδα σας κάτι άλλο. Όχι, δεν είχαμε κανένα. Είχαμε κάποιους, απλώς είπε συντριπτική πλειοψηφία διαφώνησε. Okay. Χριστό, να κάνω μια ερώτηση προς το ακροατήριο. Το συζητήσαμε και χθες, ξέχασα να την κάνω στην αρχή. Σας γυρίζω λίγο πίσω. Έχετε ένα 15χρονο, 2 εκατοστά στην πίελο. Στέλιο, δεν ξέρουμε τη σύσταση. Δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ σίγουροι. Αν κανείς έλεγε στην αρχή, βρε παιδί μου, θα του κάνω εξωσωματική λιθοτριψία του παιδιού αυτού, γιατί ξέρω, έχω διαβάσει τη βιβλιογραφία, έχω δει ότι ανταποκρίνονται αυτά τα παιδιά καλύτερα στην εξωσωματική λιθοτριψία. Δηλαδή θα πετάξουν μεγάλα κομμάτια πολύ πιο εύκολα. Αυτό τουλάχιστον λέει η βιβλιογραφία. Στέλιο. Εντάξει, τα παιδιά το ξέρετε όλοι. Είναι μια γνώση που την ξέρουν όλοι οι ουρολόγοι, δεν ξέρω γιατί. Ότι τα παιδιά μπορούν και αποβάλλουν μεγάλα κομμάτια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μια πέτρα 2,5 εκατοστά. Ακόμα και σε παιδί να υποβληθεί σε εξωσωματική λιθοτριψία, θεωρώ ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Τα guidelines γενικώς, η σύσταση για την αντιμετώπιση των παιδιατρικών ασθενών, λίγο πολύ είναι η ίδια με αυτή των ενηλίκων. Δηλαδή ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.
Μια πέτρα 2,5 εκατοστά δεν είναι ιδανική επιλογή για εξωματική λιθοθρυψία. Τώρα, αν κάποιο έκανε, δεν θα τον σκοτώναμε κιόλα, αλλά δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Απλώ. Άρα λοιπόν συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν θα ήταν αυτή η επιλογή μας ως προς την αντιμετώπιση του ασθενούς. Προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα, όχι. Να κλικάρουμε το όχι λοιπόν. Λοιπόν, τελικά οι γονείς με αυτά και με αυτά αποφασίσαν να αλλάξουν γιατρό και μάλλον κάνανε σωστή επιλογή και τελικά ο ασθενής υπευλήθη σε διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στις εικόνες. Στην πρώτη εικόνα βλέπετε το οδηγό σύρμα και το μπαλόνι που είναι φουσκωμένο στην νεφρική πίελο. Η νεφροστομογραφία και εκεί μάλλον είναι η τελική του εικόνα που έχει καθαρίσει τελείως ο νεφρός, αν βλέπω καλά. Πώς πιστεύεις, Χρήστο, ότι έχει καθαρίσει, συζητήσαμε χτες. Πώς καθάρισε, δηλαδή, γιατί βλέπουμε στη μεσαία εικόνα, μάλλον υπάρχει στον κάτω κάλικα. Ναι, θεωρητικά, ίσως... ναι, σωστά. Είχαν μείνει κάποια υπολείμματα στον κάτω κάλικα. Δεν ξέρω τι έγινε στο περιστατικό αυτό, αλλά ως επιλογές θα είχαμε είτε να μπούμε στην ίδια νοσηλεία με το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο επί της ουσίας για να μαζέψουμε τα κομμάτια από τον κάτω κάλικα ή σε δεύτερο χρόνο από κάτω πάλι με εύκαμπτη ουρίτηρο νεφροσκόπηση να καθαρίσουμε τελείως τα συγκρήματα τα οποία μείνανε. Κύριε Χατζηχρήστο, έχω δώσει μερικά χρήματα στον κύριο Παχρήστο να πει ότι θα τη διαλύσουμε κιόλας το λιθοθέρμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον ασθενή μας πλέον ελεύθερο λίθου και προκύπτει πλέον το ερώτημα τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Έχουμε τις επιλογές που... Με συγχωρείς λίγο. Ο ναι. Κύριος Βούλγαρη χθες, μια κίνη πάνω, μου έκανε μια ερώτηση έτσι, για να με ενοχλήσει λίγο. Λέει, το πιχτήλ, γιατί το βάλατε? Η άλλη ομάδα μήπως έχει την ίδια πορεία? Το πιχτήλ, τι κάνει εκεί το πιχτήλ? Στην άλλη ομάδα απευθύνουμε, η δική μας το έλυσε το θέμα. Δεν είχαμε τέτοια συζήτηση για να είμαι ειλικρινής, αλλά φαντάζομαι ότι όταν μπήκε το πικτέιλ, φαντάζομαι ότι θα είχατε δει ότι έχουν μείνει κάποια συγκρήματα. Και επειδή μιλάμε για ένα νέο ασθενή, ο οποίος θεωρητικά έχει έντονη κινητικότητα και θα μπορούσε εύκολα να τα μετακινήσει, φαντάζομαι ότι γι' αυτό το βάλατε. Εκτός και αν είχαμε διεγχειρητικά κάτι που δεν το ξέρω. Λοιπόν, όχι, θα σας το πω τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Θα σας το πω τώρα, δεν αναφέρθηκε πουθενά στη συζήτηση, ούτε έχει καμία σημασία, ούτε θα αλλάξει τίποτα. Αλλά θα σας το πω τώρα έτσι τελείως φιλικά. Ο ασθενής αυτός έχει μονήρι νεφρό. Λοιπόν, το οποίο δεν το είπαμε πουθενά, γιατί μην το περιπλέξουμε το πράγμα. Επίσης, αλλά φανταστείτε ότι είναι μονήρι. Γιατί είχαμε και αυτή την απορία. Είχαμε την απορία γιατί κάνει την αριστερή μεριά, αλλά αυτό δεν είναι. Βάζωση, δεν έχει σημασία. Το πικτέιλ δεν έχει νόημα σε μια κλασική διαδερμική. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ ήταν η ειδική περίπτωση. Εντάξει. Αυτό ήταν για σένα χθες. Συγγνώμη, στην αξονική την πρώτη δεν φαίνονται δύο νεφρά? Δεν θυμάμαι. Δεν φαίνεται δύο. Θα είναι άλλου. Θα είναι άλλου. Επίσης, μια ερώτηση ακόμα. Επίσης, μια ερώτηση ακόμα. Η υπολοιπόμενη λιθίαση στον κάτω πόλο, τι τάξης μεγέθους είναι, δηλαδή βγαίνει μέσα από το πόρο της νεφροστομίας αυτές τις πέτρες, ή τις πάσατε και βγάλανε? Δεν τις ψαρέψαν και βγήκαν αυτές? Πάμε σε τεχνικό θέμα τώρα, που μάλλον δεν αφορά τους περισσότερους. Δεν έχει σημασία. Αν είναι πέτρες που βγαίνουν. Δηλαδή, συνήθως η νεφροστομία που βάζουμε εμείς τουλάχιστον είναι στα 22 φρέντς. Είναι μεγάλη νεφροστομία. Mm-hmm. Επίτηδες βάζουμε μεγάλη. Επομένως, φαντάσου μπορείς να βγάλεις πέτρες μέχρι πόσο, 22-3, πάει γύρω στα 7, μέχρι 7 χιλιοστά θα σου βγει ατόφια. Αν είναι πάνω από 7, τις πας με το λέιζερ. Σε διάμετρο, γιατί μπορεί ναι. Να είναι σε διάμετρο και ένα καθοστό σε μήκος και ένα. Ακριβώς, είναι το να χωρέσεις στην τρύπα, ας το πούμε έτσι. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις λέιζερ, δεν είναι. Είναι τεχνικό θέμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έχοντας τον ασθενή ελεύθερο λίθου, συζητάμε τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Με τρεις επιλογές να έχουμε μπροστά μας, να αναλύσουμε τον λίθο, να παρακολουθήσουμε τον ασθενή με νό και υπέρηχο αφού αφαιρέσουμε το πικτέιλ και δύο φορές το χρόνο από εκεί και πέρα και να αναλύσουμε τον λίθο και να κάνουμε πλήρη μεταβολικό έλεγχο. Επιλέξαμε το τρίτο. Και έχουμε λοιπόν μπροστά μας τα συγκρίματα του λίθου που αφαιρέθηκαν και πλέον με βάση τον μεταβολικό έλεγχο, μιλάμε για μία λιθίαση κυστήνης 100% με βάση την ανάλυση του λίθου και από τον μεταβολικό έλεγχο, από τα ούρα 24 ώρου, προκύπτει μία κυστηνουρία, η οποία στην ουσία έρχεται να επιβεβαιώσει τη μεταβολική διαταραχή για την οποία συζητάμε.
Από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε βρει πλέον για τι μεταβολικό πρόβλημα μιλάμε, συζητήσαμε το τι μελιγενέστε από εκεί και πέρα. Είτε θα του κάνουμε κάποιες συστάσεις και κάποιες διαιτητικές οδηγίες και θα τον αφήσουμε, ή θα τον παρακολουθούμε με NOC και υπέρηχο ανά 6 μήνες. Θα χορηγήσουμε φάρμακα τα οποία δεσμεύουν την κυστήνη. Θα χορηγήσουμε αλκαλοποίηση. Θα δώσουμε διαιτητικές οδηγίες αλκαλοποίηση και θιοπρονίνη. Ή αν θα δώσουμε διαιτητικές οδηγίες και αλκαλοποίηση μόνο. Συνεχίζουμε. Εμείς επιλέξαμε το 1, 2, 3, 4, το 5ο. Αν δεν κάνω λάθος, Νομίζω και εμείς το ίδιο είχαμε επιλέξει. Ο τρόπος που είχατε βάλει το μάτι που μόνο ήταν λίγο παραπλανητικό σε κύριε Σκολαρίκο και κύριε Γιανακόπουλε. Έλεγε η δέλτα επιλογή, η πέμπτη επιλογή έλεγε τα τρία από τα παραπάνω. Και ως συνήθως η ψυχολογία λέει ότι μάλλον αυτό θα είναι η απάντηση και είχαμε πει και εμείς το πέμπτο, όλα μαζί δηλαδή. Το μόνο το οποίο κουβεντιάσαμε και αναλύσαμε λίγο περαιτέρω είναι το κατά πόσο θα χρειαστεί όντως να πάρει θειοπρονίνη ή όχι, με βάση το ποσό της κυστήνης που αποβάλλει στα ούρα 24 ώρου. Εκεί λίγο έγινε μια συζήτηση, αλλά όλοι συμφωνήσαμε ως προς τις διαιτητικές συνήθειες και την αλκαλοποίηση των ούρων. Να ρωτήσω το ακροατήριο πώς έχετε αντιμετωπίσει λιθίαση κυστήνης. Σηκώστε τα χέρια, πώς έχετε αντιμετωπίσει. 1, 2, 3, 4, μάλιστα. Και πόσοι έχετε διαλύσει το λίθο κυστήνης, έχετε δώσει σκευάσματα από εσάς τους τέσσερις. Σκευάσματα, αλκαλοποίηση, όχι, και αλκαλοποίηση, θιόλα. Όχι αλκαλοποίηση και θιόλα. Στέλιο, συγχαρητήρια. Όλη η φασαρία αυτής της ερώτησης, το τι πρέπει να κάνουμε, είναι γιατί τα βήματα στην αντιμετώπιση της κυστηνουρίας είναι πολύ συγκεκριμένα. Και τα βασικά κριτήρια, όπως υπόθηκαν φαντάζομαι και στην ομάδα την άλλη, αλλά και στη δική μας, είναι το πόσο κυστήνη βγάζει στα ούρα. Και εδώ συζητήσαμε όλοι και συμφωνήσαμε ότι υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα στη μέτρηση αυτού του ποσού, δηλαδή πού θα το στείλουμε, με τι τιμές εργαστηρίου θα παίξουμε, ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως θα έρθουμε σε επικοινωνία με το μικροβιολογικό μας εργαστήριο, που υποτίθεται ξέρει να μετρά κυστήνη, ότι θα μας δώσει τις τιμές αναφοράς του, γιατί πολλοί παίζουν με διαφορετικά μεγέθη. Άλλοι μετράνε σε μικρομόλ, άλλοι σε μιλιμόλ, άλλοι σε μιλιγκράμμ. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν το εργαστήριό σας τι φυσιολογικές τιμές θα δίνει, αυτό είπαμε χθες, και με βάση αυτό να κατατάξετε τον ασθενή σας έναν βαρύ κυστηνουρικό ή έναν ας πούμε ελαφρύ κυστηνουρικό. Εάν ο ασθενής μας είναι ελαφρύς κυστηνουρικός, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε μαζικά και με αλκαλοποίηση και με θιοπρονίνη. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να πάει κανείς με το πρώτο βήμα που είναι η αλκαλοποίηση. Και οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η θιοπρονίνη δεν είναι ένα αθώο φάρμακο, έχει επιπλοκές σε μακροχρόνια χρήση. Και δεύτερον, ότι στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμο. Γιατί καλά τα συζητάμε τώρα, αλλά οι δικοί μας ασθενείς που παίρνουν αλφα-μέρκα από το προπιονιλογλυκίνη, αυτή είναι η ουσία, φέρουν από τη Γερμανία το σκεύασμα. Δεν ξέρω, ο Αντρέας κάτι ψιθυρίζει δίπλα, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή η σκεύασμα, αν έχει έρθει. Αλλά οι ασθενείς οι δικοί μου, τουλάχιστον στην Αλεξανδρούπολη, φέρνουν το σκεύασμα από Γερμανία. Οι περισσότεροι, γιατί έχουν και συγγενείς εκεί, υπάρχει σχέση του νομού με τη Γερμανία. Και έρχεται το Καπτιμέρ σε κάψουλες. Ίντερνετ δεν έχει φτάσει στην Αλεξανδρούπολη να το παραγγέλνουν από εκεί. Όχι, δεν έχουμε ίντερνετ εκεί εμείς. Λοιπόν, φέρνουν λοιπόν εισαγόμενο το φάρμακο. Άρα, ένα είναι ότι δεν δίνεις ένα φάρμακο που έχει παρενέργειες αν δεν το χρειάζεται πραγματικά ο ασθενής. Και δεύτερον, έχουμε μια δυσκολία στο να το προμηθευτούμε. Έτσι, και ένα κόστος. Γιατί δεν είναι φθηνό. Έχει ένα κόστος αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος το παίρνει κάθε μέρα φόρου ζωής. Έχει σημασία, δεν είναι ένα. Συμφωνώ με τον Στέλιο, αυτό είναι το κριτήριο, γι' αυτό και έχει μπει αυτή η διαφάνεια και γι' αυτό χτες κανένας δεν το απάντησε, Στέλιο, σωστά, τουλάχιστον από τη δική μας την ομάδα, δεν αδικό κανέναν, είναι δύσκολο κομμάτι, είναι σπάνιο κομμάτι, δεν είναι καθημερινότητας κομμάτι. Απλά να πω ότι πώς βγήκε το level, το επίπεδο, το cut-off για την αποβολή κυστήνης στα ούρα, τι level of evidence έχουμε πίσω από αυτό, 3. Επομένως, το αν θα είναι πάνω από 3 μιλιμόλ ή κάτω, είναι κάτι που και στα guidelines το έχουμε συζητήσει εξαιρετικά.
Να σας πω λίγο πρακτικά τη δική μου έτσι, τακτική σε αυτά τα περιστατικά. Ακριβώς επειδή και εγώ έχω πολλές αμφιβολίες καμιά φορά για το τι μου δίνει το εργαστήριο, δεν νομίζω ότι τα πιστεύω κι εγώ όλα. Εγώ πάντα ξεκινάω με αλκαλοποίηση. Μόνο. Και επειδή αυτοί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα υποτροπιάσουν, ό,τι και να τους βάλει, κάποια στιγμή θα υποτροπιάσουν, γιατί ο προνήμι να πάρουν, κάποια στιγμή θα υποτροπιάσουν. Ξεκινάω με αλκαλοποίηση και όσο πάνε με αλκαλοποίηση τους αφήνω. Έχω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, μια κυρία η οποία είναι 45 χρονών, με χαμηλό επίπεδο κυστηνουρίας, πετυχαίνει pH 8 με αλκαλοποίηση, απίστευτο pH, πώς το κάνει δεν ξέρω, με τρεις δόσεις φαρμάκου και η οποία είναι ελεύθερη νόσο εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτή δεν έχει λόγο να τη βάλει σε τιοπρονίνη. Την αφήνει. Και πάει. Όταν θα υποτροπιάσει, με pH 8 όμως, όχι επειδή ξέχασε να παίρνει το φάρμακο, εκεί θα βάλει τη δεύτερη γραμμή ας πούμε, επίθεσης που έχει στα χέρια σου. Να ρωτήσω κάτι. Μία ερώτηση. Έχει επίπτωση σε λοιμώξεις, αυξημένο ενδεχόμενο για λοιμώξεις, η σοβαρή αλκαλοποίηση? Υπάρχει πρόβλημα με την αλκαλοποίηση. Κάποιος συνάδελφος πολύ ωραία το είπε χθες. Λέει, στην επόμενη υποτροπή που θα δείτε, λέει αυτός ο λίθος μπορεί να είναι λίθος φωσφορικός βεστίου. Και έχει δίκιο. Μπορεί να είναι φωσφορικός βεστίου. Ναι, έχει. Όχι στη λοιμώξη από μικρόβια, αν εννοείται αυτό, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε καθίζηση μπρουσίτη κυρίως. Και αν έχει και ένα μικρόβιο, όχι ουρεολυτικό απαραίτητα, μπορεί να σου κάνει και ένα καρμποναπατήτη, ας πούμε, που είναι λίγο πιο σπάνιο, σαν μεμονωμένο βέβαια λίθο, εννοώ. Μπορείς, ναι, μπορείς να εμπλακείς με άλλες λιθιάσεις με αυτό το ψηλό pH. Κύριος αναγνώστου, ήθελε να κάνει μια ερώτηση. Θα σας προβλημάτιζε η ταχύτητα που έφτιαξε αυτό το κοράλι και το γεγονός ότι είναι παιδάκι, είμαστε δηλαδή από την αρχή πιο επιθετικοί? Εμένα δεν με προβληματίζει καθόλου εφόσον έμεινε χωρίς αγωγή. Δηλαδή είναι κυστηνουρικός. Θα μπορούσε να κάνει και μεγαλύτερο. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν πήρε καμία θεραπεία. Προφανώς δεν ήπιε ούτε νερό, δεν ήξερε τι είναι. Δεν έγινε ανάλυση λίθου. Είναι αναμενόμενη η εξέλιξη, Θοδωρή. Προχωράμε. Άρα η απάντηση που επιδέξαμε όλοι είναι η τελευταία. Δυτικές οδηγίες και αλκαλοποιητική. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι αυτό. Τώρα, θα μου πεις, εγώ του έβαλα και τιοπρονίνη. Μπορεί να πει κάποιος, και τι έγινε, μπορείτε να με κατηγορήσετε? Όχι, δεν μπορούμε, αλλά το πρώτο βήμα, νομίζω το πιο λογικό βήμα είναι αυτό, το πέμπτο, το τελευταίο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πολύ λίγοι θα βάζαμε κατευθείαν τιοπρονίνη, μην κοροϊδευόμαστε, και είναι και ένα παιδάκι νεαρό, το οποίο το φάρμακο έχει όντως παρενέργειες. Οι γενικές οδηγίες εδώ, εκτός από το να το παρουσιάσω, έχω και μια απορία. Έχω δει σε 2-3 διαφάνειες 2-3 διαφορετικά νούμερα όσον αφορά την πρόσληψη υγρών. Παίζουν από 2,5 μέχρι πάνω από 3,5. Ποιο είναι το σωστό τελικά, κύριε Σκοδαρίκο? Δεν έχετε διαβάσει καλά τα guidelines και στεναχωριέμαι. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες για όλους τους λιθιασικούς ο πίνακας που δείχνετε. Για τους κυστηνουρικούς υπάρχει μελέτη που λέει στο παρακάτω, σελίδα των guidelines τέλειο, που λέει ότι στους κυστηνουρικούς καλύτερα να είναι πάνω από 3 λίτρα, παλιά κλασική γνώση πάνω από 2,5, υπάρχει μελέτη όμως που δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βοηθηθεί με πάνω από 3 λίτρα. Να κάνω λίγο ένα σχόλιο για τα guidelines. Αλίμον. Έχεις δίκιο, Ανδρέα. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι είναι πολλά που πρέπει να τα θυμάσαι. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, τα guidelines, επειδή είναι ένα επιστημονικό κείμενο τεκμηρίωσης, έχουν μία γραφή η οποία πραγματικά δεν σε βοηθάει για να τα θυμάσαι. Και λοιπόν, σας προσκαλώ τους δύο που κάθεστε εκεί πέρα να παράγουμε σε ωραίες εικόνες αυτούς τους πίνακες stepwise, όπως τα είπατε χθες τόσο ωραία, εγώ έτρεχα από τη μία αίθουσα στην άλλη, για να έχουμε μέσα σε 5 εικόνες με infographic, μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό το ιστορικό, για να μπορούμε να τα έχουμε έτσι σε ένα δίπλα στο γραφείο μας και να μην μπορούμε να μην χανόμαστε. Ο κ. Χατζηχρήστος έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι η δικιά μου δουλειά είναι οι αλγόριθμοι, ναι, ακόμα στα guidelines, οι αλγόριθμοι που βλέπετε οι καινούργοι στο μεταβολικό έλεγχο. Εξαιρετικά δύσκολη, αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γιατί νομίζω το αποτέλεσμα έχει βγει καλό ως προς τι. Με το level of evidence που έχουμε, ήταν δύσκολο να φτιαχτεί ένας αλγόριθμος με το σκεπτικό να το πάρετε εσείς και εμείς
Γιατί μην νομίζετε ότι εμείς το ξέρουμε καλύτερα. Στην καθημερινή πράξη είναι πολύ δύσκολο το μεταβολικό κομμάτι να έχουμε έναν αλγόριθμο και να λέμε: α, ήρθε ένας άρρωστος που τον χειρούργησα και του βγαλά, του έκανα ανάλυση λίθου και του βγαλά λίθο οξαλικού ασβεστίου. Τι στα κομμάτια να κάνω από εδώ και πέρα για αυτόν τον άρρωστο που θα έρθει και θα με ρωτήσει γιατί κάνω. Και λοιπόν είναι ένας πίνακας πια που μπορείτε να τον έχετε μπροστά σας και να πείτε: α, ναι, θα κάνω βασικό. Και αν είναι high risk, θα κάνω δύο συλλογές ούρων 24 ώρου. Και από εκεί θα ψάξω. Έχουμε ένα πίνακα, δεν τον αναλύσουμε τώρα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να φύγουμε από το πολύ κείμενο. Αυτό ήταν η αρχική ιδέα. Να φτιάξουμε έναν αλγόριθμο έτσι ώστε να τον έχουμε και ακόμα παραμένει δύσκολος. Δεν είναι εύκολο κομμάτι. Και κάτι άλλο. Κύριε Σπάχο, μπορείτε να μας κάνετε από πίσω ένα προγραμματάκι που να βάζουμε τα 2-3 βασικά δεδομένα και να το πατάμε κατευθείαν για να μας βγάζει τι πρέπει να κάνουμε τον άρρωστο, να μην το ψάχνουμε καν γιατί είμαστε τεμπέληδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε ξεκινάμε? Το ημόπι είναι εδώ. Να σας λύνει προβλήματα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βλέπω στο δεύτερο το circadian drinking. Φαντάζομαι είναι αυτό που είπε ο κ. Γιανακόπουλος χθες, ότι στην Αμερική βάζουν ξυπνητήρι για να ξυπνά να πίνουν νερό. Να ρωτήσω αυτό που θέλω. Ναι, ναι, συγγνώμη. Έχω διαβάσει και η ερώτηση είναι αυτή, αν είναι σωστό, ότι καλό είναι να δίνουμε οδηγίες σε αυτούς τους ασθενείς να πίνουν αρκετό νερό 2 με 3 ώρες μετά από μεγάλο γεύμα, γιατί ο οργανισμός είναι ιδιαίτερα αφυδατωμένος τότε, λόγω της πέψης. Ναι, δεν το έχω διαβάσει πιθανά, για να είμαι ειλικρινής. Πιθανό να είναι ισχύει. Συνήθως όχι για την κυστήνη, αλλά για λίθους που έχουν να κάνουν με το animal protein το οποίο λαμβάνεις, κυρίως λίθους ουρικού. Αυτό το οποίο έχει σημασία στην Ευρώπη, αυτό που λέμε στους άρρωστους και αυτό που έχουμε καταλήξει, είναι πριν κοιμηθείς πιες μισό λίτρο. Χτες είχα μια σοβαρή ο Βαλάντης εδώ. Ο Βαλάντης σηκώθηκε πάνω και μου λέει: τι είναι αυτά που λέτε στα guidelines τώρα? Είναι δυνατόν? Αυτή η ποιότητα ζωής δεν έχουν οι άνθρωποι με αυτό που τους δίνεται? Δεν θα διαφωνήσω, αλλά ποια είναι η ποιότητα ζωής κάθε 2 χρόνια να έρχεσαι να χειρουργηθείς ή 1 χρόνο? Επομένως, αφού συμφωνήσαμε για τις γενικές οδηγίες, τις διαιτητικές και οι προφυλακτικές, ο ασθενής λαμβάνει κυτρικά άλατα. Το νούμερο πρέπει να μας μείνει, συμφωνήσαμε όλοι, ότι είναι 7,4. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο το pH από 7,4. Και τι κάνει στη συνέχεια, αφού κάνει αυτά ο ασθενής, πότε τον ελέγχουμε ξανά? Οι απαντήσεις νομίζω είναι παραπάνω από αυτές τις 2 που βλέπουμε. Μπορεί να πάει πιο πάνω ή προς τα κάτω. Προς τα κάτω της άλλης απαντήσεις δεν τις βλέπω σε εγώ. Άρα είναι, η βασική ερώτηση είναι τα ούρα 24 ώρου πότε ξαναελέγχουμε, στον 1 με 1,5 μήνα ή στους 2 με 3 μήνες, και αν το pH έχει επιτευχθεί να είναι πάνω από 7,4, αν θα γίνει επανέλεγχος μετά από 6 ή 12 μήνες. Αυτές είναι όλες οι διαφορετικές εκδοχές. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος τι είπαμε τελικά. Τι συμφωνήσαμε για να σου πω? Ακούστε λίγο, τα guidelines αναφέρονται στο πότε θα κάνεις, να το πούμε πρακτικά, πότε έχω έναν ασθενή με υποτροπιά ζωλιθίαση, τον έχω βάλει σε προφύλαξη, πότε θα κάνω την πρώτη αξιολόγηση της προφυλακτικής θεραπείας που δίνω. Και τα guidelines δίνουν ένα διάστημα αδρά 3 μηνών, δηλαδή στους 3 μήνες, περίπου μετά 8 με 12 εβδομάδες για την ακρίβεια λένε, θα κάνω το πρώτο έλεγχο να δω πού πάει η θεραπεία μου. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως τις συχνές λιθιάσεις, όπως το οξαλικό ασβεστίου. Τώρα στην περίπτωση της κυστήνης δεν έχεις να δεις και πολλά πράγματα. Εφόσον το pH μπορεί να ελεγχθεί καθημερινά, δεν έχεις λόγο να τον βλέπεις στους 3 μήνες για το pH πρώτη φορά. Δηλαδή μπορεί να του πεις: κάνε pH μόνο στο σπίτι και φέρε μου τις τιμές, γράφεις τιμές. Μπορεί να κάνεις και 3 φορές τη μέρα και 5 φορές τη μέρα, όσες φορές θέλεις. Εγώ τι τους λέω να σας πω πρακτικά. Λέω να μετρούν το pH 3 φορές την ημέρα για την πρώτη εβδομάδα. Και όταν πετύχουν την τιμή που θέλουμε, να μετρούν μετά όποτε θυμούνται. Μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το δεκαήμερο, 2 φορές τη βδομάδα, όποτε έχουν κέφι. Έτσι κι αλλιώς ένα στίκ είναι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και εφόσον πετύχουν την τιμή, να πάνε έτσι. Το πρώτο επίσημο κοντρόλ όμως αυτών των αρρώστων θα γίνει στο τρίμηνο, όπου εκεί εσύ θα ζητήσεις ενδεχομένως και κάποιες εξετάσεις. Μιλάω για το γενικό μεταβολικό έλεγχο όλων των λιθιάσεων. Στην κυστήνη έχεις να δεις μόνο ένα πράγμα, το pH. Και την κυστήνη στα ούρα. Είναι εύκολο το follow-up στην κυστηνουρία.
σε σχέση με άλλους. Άρα εδώ δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση. Εγώ θα έλεγα στους 3 μήνες να γίνει ο πρώτος επίσημος έλεγχος. 6-12 μήνες μετά, αν το pH είναι πάνω από 7,4. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω τι είναι τα κανένα, δεν ξέρω αν υπάρχουν γι' αυτό. Ο Στέλιος το λέει πολύ σωστά. Δεν υπάρχουν. Είναι 5 σειρές τα guidelines. Το timing για το πότε θα το κάνουμε πάλι μου ανατέθηκε για το μεταβολικό έλεγχο. Δεν θα βρείτε τίποτα στη βιβλιογραφία. Άλλοι λένε στο 20ήμερο, άλλοι λένε στις 6 με 8 εβδομάδες, άλλοι λένε στο εξάμηνο, άλλοι λένε στο χρόνο. Στα guidelines νομίζω ότι έχουμε βάλει στο πρώτο 24ωρο να δούμε το πού βρισκόμαστε. Πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι τόσο πρακτικό. 4 με 8 εβδομάδες και μετά στο χρόνο. Χτες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πράγμα που εγώ το κάνω, Στέλιο, και πες μου ιδιαίτερα στους κυστηνουρικούς, εμπιστεύεσαι μόνο το pH, θα κάνεις ένα υπερηχογράφημα στο τρίμηνο στον άρρωστό σου. Ναι, θα κάνουμε, είναι η απάντηση, κανέναν άλλο έλεγχο, για να είμαι ειλικρινής, και στο χρόνο ένα υπερηχογράφημα και μετά, δυστυχώς, είτε οι άρρωστοι χάνονται, είτε η οδηγία που τους δίνω είναι μια φορά το χρόνο να έρχονται να τους βλέπουμε ή αν έχουν κάποια ενόχληση, φυσικά, να έρθουν στο ενδιάμεσο. Να προχωρήσουμε. Άρα ποιο είπαμε, το... Τέσσερις, ναι, δεν το βλέπουμε και από εδώ. Και μετά από... Στην ουσία είναι στις 4 με 6 εβδομάδες και στον χρόνο. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχει καθίσει αυτή τη στιγμή. Προχωράμε. Άρα το 4. Τέταρτη επιλογή. Χρήστο. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες, οι ασθενείς κάνουν όλα αυτά που κουβεντιάσαμε. Τώρα, ο ασθενής μας δεν ήρθε στην ώρα που είχαμε συμφωνήσει για να κάνει τον επανέλεγχο και εμφανίζεται μετά από 18 μήνες με νέα υποτροπή της λιθίασης και έναν κολλικό από την ίδια πλευρά. Φέρνει μαζί του μία ΑΝΟΚ, γιατί έχει συνηθίσει πλέον το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση, και βλέπουμε λοιπόν ότι η υποτροπή του αφορά σε έναν λίθο ο οποίος είναι στο άνω τριτημόριο του ουρητήρα. Και μάλιστα τον έχουν μετρήσει εδώ, είναι 2,6. Ως επιλογές, να ανεβάσουμε λίγο τη διαφάνεια προς τα πάνω. Είχαμε λοιπόν ως εναλλακτικές το να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά με ανιούσα ουρητηροσκοπική λιθοτριψία ή με κατιούσα διαδερμικά, το να κάνει εξωσωματική, το να κάνει ανοιχτή ουρήτηρο λιθοτομή και λαπαροσκοπική ουρήτηρο λιθοτομή. Και τελικά καταλήξαμε, στην ουσία έγινε μια κουβέντα ανάμεσα στην λιθοτριψία και στο ενδοσκοπικό χειρουργείο, καταλήξαμε ότι επί της ουσίας η καλύτερη επιλογή είναι το ενδοσκοπικό χειρουργείο, είτε ανιούσα είτε κατιούσα, ανάλογα με την προτίμηση και τη δυνατότητα του κάθε χειρουργού. Και εκεί στην ουσία καταλήξαμε. Υπάρχει evidence γι' αυτό, Χρήστο? Τι συζητήσαμε στις επόμενες διαφάνειες? Ναι, θεωρητικά για τέτοιου μεγέθους λίθους το αποτέλεσμα του ενδοσκοπικού χειρουργείου είναι καλύτερο από την εξωσωματική. Περίπου 10%. Αυτό αναφέρεται και στα guidelines τα τελευταία επί της ουσίας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Επειδή, αν θυμάμαι καλά, από τη χθεσινή διαφάνεια η διαφορά είναι περίπου 9%, 72-81%, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι μικρή 10%. Το ερώτημά μου είναι, αυτού του είδους η διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο μεθόδων, μας δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή τον ίδιο να επιλέξει? Μπορούμε δηλαδή να τους παρουσιάσουμε και τις δύο και να επιλέξει ο ίδιος? Θα πει βαρέθηκα τα χειρουργία. Εξαιρετικά καλή ερώτηση του Στέλιου αυτή. Η διαφορά είναι ψευδής, κατά την προσωπική μου γνώμη. Τα guidelines αυτά είναι guidelines του 2007. Είναι τα κοινά guidelines, Στέλιο, της Ευρωπαϊκής και της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας από το 7. Οφείλονται σε μια εντός αγωγικών μεταανάλυση για μη randomized trials που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Από εκεί έχει βγει δηλαδή και το ξέρω πολύ καλά. Και έχουν συμπεριλάβει στο άνω τριτημόριο τα πάντα. Δηλαδή άκαμπτα, ημιεύκαμπτα, πνευματικούς λιθοτρύπτες, λέιζερ, και το ποσοστό είναι ψευδώς χαμηλό κατά την προσωπική μου γνώμη. Πιο ψηλό. Επομένως, γιατί άμα πας με το άκαμπτο και με το λιθοκλάστ για παράδειγμα, θα σου φύγει πέτρα πίσω, και αν δεν είσαι έτοιμος να την φτιάξεις την πέτρα σου αυτή με ένα εύκαμπτο, το ποσοστό σου θα πέσει. Και αυτό είναι ρουτίνα, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα και στη χώρα μας. Επομένως, η απάντηση είναι ότι σε αυτό για μεγάλους λίθους, μια εξωσωματική εγώ δεν θα την πρότεινα πολύ εύκολα στον αρρωστό μου. Η αλήθεια είναι
ότι πρέπει να του δώσει τα σεν και τα πλήν και η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ποσοστό. Δεν ξέρει κανένας με τη στατιστική αν θα πέσει στο 80% και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι μεγάλο ποσοστό το 80%. Να διαφωνήσω λίγο εδώ πέρα, Ανδρέα. Νομίζω ότι επειδή έχουν αλλάξει εποχές, ο κόσμος ενημερώνεται από το ίντερνετ και είναι πολύ. Και μου έρχονται πολλοί άποψη, όχι για αλήθειες προφανώς, αλλά ο ένας μου είπε το ένα, ο ένας μου είπε το άλλο, ο γιατρός. Νομίζω ότι πρέπει πλέον, είναι υποχρεωμένος να λέει τις πιθανότητες και με τους τρόπους ο γιατρός. Δεν δικαιούμαστε να πούμε επειδή εγώ αυτό ξέρω ή αυτό κάνω ή αυτό λένε τα guidelines, θα κάνεις μόνο αυτό σαν επιλογή. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, αυτό που πρέπει να ενημερώνεται ότι έχουμε δύο επιλογές. Έχει μία τάση να είναι, είμαστε πιο σίγουροι ότι θα βγει με τη μία, αλλά άμα δεν θέλεις, μπαίνεις στα ρίσκα σου και κάνεις με το μικρότερο και κάνεις εξωματική γιατί φοβάσαι το χειρουργείο και το τρέμεις. Συμφωνώ σε αυτό. Άρα η ενημέρωση που θα κάνουμε και οι επιλογές είναι δύο που θα δω. Όχι, όχι, συμφωνώ. Το πρώτο ήταν σχόλιο για να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτή η μικρή διαφορά. Πρακτικά όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρουμε αν το 80% είναι υψηλό ποσοστό και κάτω από το 80% μπορεί να είσαι και στη μία μέθοδο και στην άλλη μέθοδο. Αυτό που να ρωτήσω κάτι τους πολύ ειδικούς. Δημιουργεί διαφορετικές προϋποθέσεις για ένα πιθανό στένωμα στον ουρητήρα στο μέλλον το να πάει κανείς διαδερμικά κάτι όντως ή ουρητηροσκοπικά αν όντως αυτή την πέτρα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη γι' αυτό. Θεωρητικά μπορεί να πάει κανείς όπως ξέρει να, ή τον βολεύει. Δηλαδή αν το σχόλιο σας είναι το αν θα δουλέψω πολλές ώρες στον ουρητήρα από κάτω ενώ από πάνω θα είμαι πιο γρήγορος, δεν μπορώ να σας απαντήσω με επιστημονική βάση. Νομίζω όμως δεν υπάρχει πρόβλημα. Μια καλά εκτελεσμένη ουρητηροσκοπική λιθοτριψία θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στον άρρωστο. Τώρα, το αν θα πήγαινε κανείς από πάνω ή από κάτω, να σας πω την αλήθεια, αυτή είναι μια πέτρα που αν πήγαινε κανείς κάτι όντως, θα τέλειωνε στο μισό χρόνο. Θα ήταν πολύ πιο γρήγορο, γιατί θα μπορείς να δουλέψεις με το κυστηροσκόπιο από πάνω, το εύκαμπτο κυστηροσκόπιο, με καλύτερη εικόνα και να δουλέψεις να εκμεταλλευτείς τη διάταση που σου έχει δημιουργήσει η ίδια η πέτρα και να τη βγάλεις σχεδόν ατόφια. Αλλά πάλι θα κάνεις μια παραγγέλη στο νεφρό, θα τραυματίσεις παρένχυμα, είναι πιο επεμβατική η διαδερμική ουρητηροσκοπική λιθοτριψία. Εγώ θα πήγαινα από κάτω σε αυτό το περιστατικό. Και να κλείσω λίγο με το θέμα της εξωσωματικής. Θέλω ότι τα guidelines δίνουν διαφορά 10%, έστω αυτή την όποια πλασματική, όπως λέει ο Ανδρέας, αλλά μιλούν για όλους τους λίθους. Εδώ έχουμε να κάνουμε λίθο κυστήνης. Άρα νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα συμφωνήσουν ότι η εξωσωματική δεν είναι καλή επιλογή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Επίσης να προσθέσω ότι υποθέτω ότι εξωσωματική λιθοτριψία σε 2,6 εκατοστά θα έπρεπε να βάλουν πικτέιλ, έτσι δεν είναι, ή χωρίς πικτέιλ θα την κάνουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω ότι αν είναι να βάλεις πικτέιλ. Θα βάλεις πικτέιλ για ποιο λόγο. Μόνο και μόνο αν θεωρείς ότι θες να έχει απόφραξη και θες να του άρεσε την απόφραξη ή θες να αποφύγεις ένα stain strass, ας πούμε, που έχει την πιθανότητα του stain strass εδώ. Είναι μεγάλος. Αυτό εάν αυτό τώρα κάνεις, βάλεις και πικτέιλ, εδώ νομίζω ότι αυτό είναι. Αν να βάλεις πικτέιλ για να κάνεις εξωσωματική σε λίθο 2,6 κυστήνης, κάνει ουρητηροσκόπηση. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Συμφωνήσαμε στην ουρητηροσκόπηση, νομίζω και οι δύο ομάδες για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Προχώρησε λίγο, Χρήστο. Ναι. Να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή για να προχωρήσουμε. Ο ασθενής λοιπόν υποβλήθηκε σε ανιούσα ουρητηροσκοπική λιθοτριψία. Ο λίθος μεταχυμνήθηκε στο νεφρό, αλλά ο χειρουργός ήταν έτοιμος να επέμβει με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο, οπότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τη χρήση και του χόλμιου. Έχοντας καταστήσει πάλι ελεύθερο λίθο τον ασθενή μας, τέθη το ερώτημα ποια θα είναι η αντιμετώπιση από εκεί και πέρα με τις επιλογές να χορηγήσουμε αλκαλοποίηση προσπαθώντας να επιτύχουμε το pH που αναφέραμε προηγουμένως, να δώσουμε διαιτητικές συνήθειες αλκαλοποίηση και θειοπρονίνη, μόνο διαιτητικές οδηγίες, διαιτητικές οδηγίες και αλκαλοποίηση, χορήγηση φαρμάκων τα οποία δεσμεύουν την κυστήνη, όπως είναι η θειοπρονίνη, και απλή παρακολούθηση με νόκι πέριχο μετά από την αφαίρεση του πικτέιλ και δύο φορές από εκεί και πέρα. Αν θυμάμαι καλά, ήμασταν στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο, ναι, σωστά. Νομίζω συμφωνήσαμε και οι δύο ομάδες αυτό. Μιλάμε για έναν ασθενή ο οποίος επί της ουσίας υποτροπίασε εκ νέου, παρά την αλκαλοποίηση που του είχαμε δώσει την πρώτη φορά. Με το δεδομένο αυτό θα έπρεπε να ήμασταν
πιο επιθετική, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος πριν. Και με τα δεδομένα αυτά, αποφασίσαμε να προσθέσουμε και ένα φάρμακο το οποίο δεσμεύει την κυστίνη, όπως είναι η θυπρονίνη. Άρα το νούμερο 2 επί της ουσίας. Λοιπόν, άρα επί της ουσίας έχουμε το ερώτημα αν η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση για τον ασθενή μας είναι αυτή που συζητάμε. Πρώτον, να ακολουθήσει γενικές διαιτητικές οδηγίες, να λάβει αλκαλοποίηση με στόχο να πετύχει ένα pH μεγαλύτερο από 7,4, γιατί η κυστίνη έτσι καλώς ξέρουμε ότι διαλύεται σε μεγάλες τιμές pH, και να λάβει θειοπρονίνη με δόση έναρξης στα 250 μιλιγκράμμ δύο φορές τη μέρα και εφόσον το ανοιχθεί καλά να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες δόσεις, περίπου ένα γραμμάριο περισσίως. Ο ασθενής συνεχίζει να παρακολουθείται, είναι ελεύθερος λίθου και είναι όλα μια χαρά. Έγινε συζήτηση χθες στη δικιά μας ομάδα πολύ για τη δόση της θειοπρονίνης και κυρίως τονίστηκε η αναγκαιότητα ελέγχου στα ούρα για πρωτεΐνη, γιατί μπορεί να προκαλέσει και μέχρι και νεφροσικό σύνδρομο. Ναι. Ωραία. Μόνο ένα σχόλιο και κλείσαμε. Η δοσολογία έναρξης εγώ θεωρώ ότι είναι αυθαίρετη. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι εγώ ξεκινάω με 250 μιλιγκράμμ επί 4 κατευθείαν. Γιατί να ξεκινήσω επί 2, δεν ξέρω να σας πω. Οι πιο πολλοί κάνουν μια αρχική εκκίνηση για να δουν πώς βγάλει κανένα εξάνθημα, γιατί έχει και ένα εξάνθημα που να, να βγάλει ένα εξάνθημα πιθανό με τη θειοπρονίνη. Αν σου δεν σου κάνει πρόβλημα ή δεν έχει κάποιο άλλο θέμα, μπορείς να ανεβάσεις τη δόση μέχρι 2 γραμμάρια το 24ωρο, αλλά να θυμάστε ότι πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει τακτική παρακολούθηση με γενικό έλεγχο βιοχημικό ή των υπατικών ενζήμων κλπ. Και οπωσδήποτε έλεγχο ούρων για λευκοματουρία, που μπορεί να καταλήξει ιδιαίτερα σοβαρή. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο ομάδες και τους δύο παρουσιαστές.